Εγώ θέλω να υποδεχτώ τον Τάσο μου. Τάσο μου, τι σύγχρονη. Παιδιά. Από τα εξωτερικά, από τα ξένα κράτη. Έχει τα νέα. Σου έχω νέα, γιατί το 2023 δεν πρέπει, ρε παιδιά, να είναι ο στόχος της χρονιάς να πεις φέτος θα είμαι ευτυχισμένος. Θα ζήσω, θα είμαι 100% εαυτός μου. Ξέρεις, αυτή η απόφαση, πολύ ωραία απόφαση. Οι Φιλανδοί το κάνουνε. Πώς το κάνουνε, πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση, οι Φιλανδοί βγήκαν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό και θα σου πω μετά, έχω ένσταση. Έχεις πάει Ελσίνκη και δεν σου άρεσε. Ναι, παιδιά, να σας πω κάτι. Ωραία. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη, με μια πάρα πολύ ωραία λίμνη, γύρω από τη λίμνη σπιτάκια. Κάνουν τζόκινγκ οι μισοί και οι άλλοι μισοί είναι μεθυσμένοι. Και εγώ έρθω. Γι' αυτό! Για 12 η ώρα το μεσημέρι. Είναι κάπως ευτυχία για αυτό. Η μαυρίλα τη Σκανδιναβία. Ευτυχία για μας. Ήταν μεθυσμένοι όταν απαντήσανε το poll για το ευτυχισμένο. Να σου πω γιατί. Παίρνουν πολλά επιδόματα μάλλον. Έχουν τρία πράγματα που δεν κάνουν ποτέ. Είναι για να είναι ευτυχισμένοι, αλλά έτσι όπως του είδα εγώ. Μου φάνηκαν ότι. Και να σου πω. Δεν θα πω. Θα σου πω τι είναι αυτά τα τρία που κάνουν που θα μπορούσαμε να τα υιοθετήσουμε κι εμείς, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, ποτέ δεν συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους γείτονες. Δεν μπαίνουν ποτέ σε διαδικασία σύγκρισης και τους γείτονες στις γειτονικές χώρες, τις υπόλοιπες και τους γείτονες κυριολεκτικά. Αυτό το έχουμε στην Ελλάδα. Είναι μια συμβουλή που όλοι οι ψυχολόγοι, όλοι οι θεραπευτές σου λένε ότι. Δεν πρέπει να συγκριθείς ποτέ με κανέναν. Γιατί κανένας δεν είναι σαν και σένα, ούτε εσύ είσαι σαν το παιδί άλλο. Του άλλου που σου λέει μαμά. Ούτε και ξέρεις τι περνάει ο καθένας. Όλοι που βαλάνε στα ευρώ, παιδιά. Αλήθεια το πιστεύω. Όχι, ότι έτσι όλοι, είναι. Πιο πετυχημένοι, πιο πλούσιοι ή λίγο. Όλοι κουβαλάνε το δικό τους. Και μεγάλα καράβια από τη ζωή είναι άλλο. Πρέπει να κοιτάς εσύ κάθε μέρα σου να την κάνεις καλύτερη, να ευχαριστείς τον εαυτό σου, να έχεις αγάπη. Να πηγαίνεις στη φύση είναι το δεύτερο πράγμα που κάνουν. Ναι, παιδιά, λέει στη φύση. Στη φύση πάλι κι εγώ. Στο hotel Ερμού κάθε Παρασκευή να πηγαίνει. Όλοι οι Φιλανδοί βύση. Οι Φιλανδοί καζόζα κάνε. Στη φύση να πάτε. Ό,τι έχω ζήσει θα έχει πει η βύση. Τις είχαν πάρει και την Eurovision αν θυμάστε τότε οι Φιλανδοί, ε. Όχι, δεν ήταν η βύση. Οι Φιλανδοί είχαν κερδίσει την Ελλάδα τότε. Στην Ελλάδα. Γι' αυτό πάνε βύση. Είχαμε πάει βύση με το Σαρμπέλ. Γι' αυτό είχα πάει. Βαρύ. Λοιπόν, άκου, πρέπει να πηγαίνουν λίγο στη φύση αυτοί. Πηγαίνουν συνέχεια στη φύση και επίσης έχουν τρομερή εμπιστοσύνη στην κοινότητα. Γιατί λέει έγινε μία έρευνα. Πετάξανε, λέει, εκεί πέρα πορτοφόλια στο Ελσίνκι. Και από τα 12 που πετάξανε, τα 11 τα επιστρέψανε. Και λέει ότι εμπιστεύονται πάρα πολύ ο ένας τον άλλον οι Φιλανδοί. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Γιατί εμείς δεν έχουμε τόσα παραδείγματα. Θυμάσαι μια κυρία τη καθαριότητα στο μοναστηράκι που είχε βρει ένα πορτοφόλι με 3 χιλιάρικα. Το πήγε πίσω. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που είναι τίμοι. Αν είναι κάποιοι άλλοι και μαυρίζουν την εικόνα μας, σωστά. Να τους εκπαιδεύσουμε. Για να καταλάβω, αυτά τα τρία tips ήταν μόνο για να είσαι ευτυχισμένος. Τρία πράγματα. Πάμε με τις ευτυχισμένες. Και πας και στη Βύση. Έχεις και τέταρτο, πας και Βύση. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου ευτυχισμένη όμως η Σακύρα. Γιατί η Σακύρα χώρισε με τον Πικέ. Αυτά τα ξέρουμε, ναι. Ναι, αλλά τώρα τι έχει γίνει. Οι fans έχουν στενοχωρηθεί πάρα πολύ με αυτό το διαζύγιο και έχουν ψάξει να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Και βρέθηκε, παιδιά, ένα βίντεο. Μυστήρια. Βρέθηκε ένα βίντεο στο οποίο ο Πικέ δίνει μία συνέντευξη σε ένα ισπανικό μέσο, μέσω Zoom. Η Σακύρα εκείνη την περίοδο έλειπε διακοπές μαζί με τα παιδιά στην Αμερική. Ο Πικέ είναι στο σπίτι τους. Στο σπίτι τους. Στη φωλίτσα τους. Που ζούσε με τη Σακύρα και τα παιδιά. Και βλέπει η Σακύρα σε Zoom ότι περνάει μία κοπέλα από πίσω. Να τη. Μήπως ήταν η κοπέλα που πήγε στο σπίτι. Με τα γέρ. Η οποία αποδείχθηκε ότι είναι αυτή που τελικά τα έχουν τώρα. Τη σπίτωσε, Μαρία. Δεν ήταν νταντά, καθαρίστρια, κάτι, καμιά φτιά. Είναι η νέα σύντροφος του Πικέ. Και αυτό το βίντεο είναι από το 2021, δηλαδή σχεδόν πριν από 2 χρόνια. Για πολύ θράσος κι αυτός ο τύπος, όμως. Στο σπίτι δηλαδή, να τα κάνει βίντεο, τους. Να τη βλέπει και έκανε και έτσι μόλις πέρασε. Ενώ έλειπε και το ανέβασε, δηλαδή κλάιν, τελείως, δεν με νοιάζει. Όχι, δεν το ανέβασε, ήταν φαντάσου να έσκαγε μύτη η Σακύρα και τώρα χτύπαγε κουδούνια. Προφανώς ήξερε τη λύπη σε κάποια περιοχή. Πόσο τραυματικά είναι αυτά. Θα έχουν περάσει πολλοί άνθρωποι και είναι ένα τραύμα που είναι δύσκολο να αποβάλεις. Δηλαδή, ειδικά όταν είσαι και διάσημος και ξέρεις ότι. Το βλέπουν όλοι. Δεν σου φτάνουν και τα βασανά σου που έχεις τα φορολογικά και που την κυνηγάνε. Σωστά, θα τη λυπηθούν. Τα παιδιά. Για τα φορολογικά δεν τη λυπάμαι. Αλλά για αυτά και για τα παιδιά της και για την προδοσία τη λυπάμαι. Α, είστε ένα χωριέ. Ναι, αλλά νέα κοπέλα είναι όμορφη, πετυχημένη με τα λεφτά τη. Αν κάνει εδώ πέρα ένα καλό παλικάρι. Να έρθει εδώ στην Ελλάδα να την παντρευτεί. Να πάει στη Δύση. Το καλύτερο κονέ. Τι έχουμε πάθει σήμερα, λοιπόν.
Τι να άλλο σας πάω, να σας πάω κι αλλού. Γιατί εδώ πέρα τώρα η Σακύρα, είπαμε, χρωστάει πολλά. Υπάρχουν άλλοι όμως που πάει έτσι, παιδιά, το παραδάκι φεύγει, σύννεφο. Για πόσα θέλουν οι πιο διάσημοι άνθρωποι στον κόσμο για να κάνουν μια καταχώρηση, μια διαφήμιση στο Instagram. Θέλει να το δούμε. Έχετε αυτή τη διάθεση να σα τη χαλάσω μέχρι τώρα. Και να συγκρίνουμε και του εαυτού μα. Ναι, να δούμε αν είμαστε καλά ή μα. Kendall Jenner ξεκινάω. 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Συγγνώμη, ένα post. Ένα post. Για ένα post. Τι ούτε είναι βίντεο, χρυσό, ούτε story. Ούτε βίντεο, ούτε story, 1,2 μόνο για post. Πόσους followers 1,2. Έχει περίπου 400 εκατομμύρια, 400 followers. Λογικό, βάλε κεφάλι το. Δηλαδή μισό ευρώ να βάλεις στον κάθε follower. Μα ό,τι φοράνει αν γίνεται απευθείας μόδα, οπότε είναι πολύ λογικό. Άμα θέλω να προωθήσουν κάτι. Θα σας πω και, όχι, θα σας πω και το άλλο. Οι τόσο υψηλές τιμές είναι και μια πόρτα σε εισαγωγικά για να μην πηγαίνει ο κάθε, η κάθε μια εταιρεία που έχει στο μυαλό της να το δώσει στην κοπέλα. Και να είναι τα μπραντς τα πολύ. Διαφημίζει μόνο γκράντε που έχουν τα λεφτά να τους δώσει. Και επίσης αυτές οι κοπέλες κάνουν συμβόλαια πιο πολύ. Δεν κάνουν συμβόλαια ετήσια. Κάνουν ετήσια συμβόλαια. Ακόμα καλύτερα. Πιο πολλά τα κάνουν. Αυτή η οικογένεια μπορείτε να μου πείτε κάτι. Βγάζει αυτή τόσα εκατομμύρια. Βγάζουν οι αδερφές τόσα εκατομμύρια. Βγάζει η μάνα. Όλοι βγάζουν. Τι τα κάνουν. Μαζεύονται, δηλαδή, πρέπει να δούμε και τι επενδύσεις κάνουν οι Καρντάσια. Τόσα εκατομμύρια. Έχουν πρέπει να αγοράζουν νησιά. Ναι. Πατηλεπτικές παραγωγές κάνουν για τα reality. Bitcoin. Εδώ η άλλη έχει γνωστή αλυσίδα fast food σε 10 χώρες της Ευρώπης. Η Kim, η οποία πρέπει να σας και πω. Fast food. Ένα κραγιόν βγάζει και ξεπουλάει παντού. Τώρα έχει και fast food. Πάει και τη γανίζει. Πάντω η Kendall που λέμε για το 1,2 είναι η πιο φθηνή από την οικογένεια Καρντάσια. Ναι, παιδιά. Γιατί η Kylie παίρνει 1,8. Το post. Δηλαδή, άμα θέλεις την οικονομική προσφορά, παίρνεις Kendall. Αν θες να τα δώσεις. Δηλαδή, αυτές έχουν παίρνεις... βγάλει 4 εκατομμύρια τη βδομάδα. Φυσικά έτσι, για την πλάκα τους. Πολλά έξοδα όμως, Μαρία. 1,6 εκατομμύρια Kim Kardashian. Συνεχίζεται όλο αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και πιο ακριβοί από αυτούς. Γιατί αν θέλεις να πας στη Σελένα Γκόμες ή στο Μέση να πιάσει και τα ανδρικά κοινά, πάμε στο 1,7. Ο Ρονάλντο επίσης νομίζω ότι είναι. Ο Ρονάλντο είναι πάρα πολύ δυναμικός. Αλλά επειδή σας νοιάζομαι, σας έχω και μια οικονομική λύση. Μπορείτε με 400.000 δολάρια να σας διαφημίσει ο Ντέβιντ Μπέκαμ. Τι φτύνα είναι αυτή. 400.000. Ναι. Τίποτα. Μισό εκατομμύριο. Να βάλουμε. Το μια μικρή επένδυση στην εταιρεία μου. Αγχώνεσαι αν θα ανεβάσει μια φωτογραφία εσύ, εμείς. Φαντάσου να παίρνει ένα 800 εκατομμύρια δολάρια. Αν 20 άτομα ομάδα. Αν θα φανεί το προϊόν καλά. Έχεις ομάδα. Πόσα φίλτρα. 20 άτομα ομάδα. Πόσες φορές μας πήγε να φέρει φωτογραφία σε εμάς που είμαστε τίποτα για να μπει η τελική φωτογραφία με το προϊόν. Σκέψου τι. Λοιπόν, παιδιά, μελαγχόλησα.